Ελάτε τώρα, γιατί επαναφέρετε, να φέρουμε λίγο ξανά το θέμα της απάτης της, που γίνεται. Είδαμε ένα κατάστημα πολύ γνωστό, που πουλάει ηλεκτρονικά είδη, να του έχουν κάνει ψεύτικο προφίλ και να είναι όλο αυτό απάτη. Ναι, σίγουρα τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα δημιουργούνται ψεύτικες ιστοσελίδες. Μιλώντας με την ορολογία, την νομική είναι πλαστογραφία μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή, δημιουργείται μια ιστοσελίδα με μη αυθεντικά δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή και παρουσιάζεται ως αυθεντική με σκοπό την καταδολίευση. Απλά παραδείγματα τέτοιων περιστατικών είναι η δημιουργία ψεύτικης ιστοσελίδας τραπεζικού ιδρύματος, η δημιουργία ψεύτικης ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος ή άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. Ο στόχος είναι φυσικά να παριστάνουν την πραγματική ιστοσελίδα, ούτως ώστε να ξεγελάσουν στην ανυποψία στους χρήστες του διαδικτύου, είτε να τους εξαπατήσουν απευθείας, είτε έμμεσα να τους υποκλέψουν προσωπικά τους δεδομένα. Μάλιστα. Έχουμε θύματα αυτής της συγκεκριμένης της απάτης. Έχουμε κάποιους οι οποίοι πιάστηκαν. Υπάρχουν θύματα. Διερευνήθηκαν και ποινικές υποθέσεις. Συνελήφθηκαν και συγκεκριμένα άτομα, οι οποίοι λάμβαναν χρηματικά ποσά από αυτές τις πωλήσεις και είχαν έδρα την Κύπρο. Όμως υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν στην αλυσίδα της διερεύνησης της όλης υπόθεσης. Επειδή οι online αγορές γενικότερα και μετά τον κορονοϊό, αν θέλετε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ο κόσμος δηλαδή θα αγοράζει πολλά online. Για παράδειγμα, πού να ξέρω εγώ αν το συγκεκριμένο το κατάστημα είναι όντως το συγκεκριμένο το κατάστημα ή όχι, αφού κάνω την αγορά μου. Βάζω το όνομα και είναι γνωστή η επωνυμία, πολύ γνωστή. Τι μπορεί να πάει λάθος? Στη διεύθυνση πρέπει να δω κάτι που να με ξενήσει? Πρώτον είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας, η δικλείδια ασφαλείας που εμπεριέχει κάποια ιστοσελίδα πάνω. Εάν στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας του πραγματικού καταστήματος, η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, η έδρα της ιστοσελίδας, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τρόποι και μεθόδοι και νομοθεσίες να μπορέσουμε να αναχτίσουμε πίσω τα χρήματα ή να προστατευτούμε. Επίσης, το κοινό όταν θέλει να πιστοποιεί για την αυθεντικότητα μιας ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί και με την υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και με το Υπουργείο Εμπορίου που έχει εξειδικευμένο τμήμα που ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, γιατί μου το έστειλαν σήμερα το πρωί. Πρόκειται για μηνύματα που λαμβάνει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διάφορα προφίλ από κάποια, τέλος πάντων, άλλα προφίλ. Έχουν να κάνουν με υποθέσεις ότι ένα άτομο μετά τον θάνατό του ήταν πολύ φιλάνθρωπο όταν ήταν εν ζωή και θέλει να σου χαρίσει πάρα πολλά χρήματα. Μου στείλαν και σήμερα ένα το πρωί. Θέλουν να χαρίσουν πάρα πολλά χρήματα σε κάποιους και ζητάνε επίσης τα στοιχεία. Εδώ λέει, θα ήθελα να σου στείλω, λέει, 200.000 ευρώ για να σε βοηθήσω με το όνομα του σύζυγού μου, καθώς δεν έχουμε παιδιά, για να κληρονομήσουν με αυτά τα χρήματα. Και γράφουνε μέσα και ο Θεός να προστατεύει εσάς και την οικογένειά σας. Ξέρετε, το κάνουν έτσι όσο πιο... Ναι. Ναι. Αυτού του είδους απάτες ονομάζονται Nigeria scams, γιατί προέρχονται μεθύτες από την Νιγηρία κυρίως. Παλαιότερα, πριν την χρήση του διαδικτύου για των υπολογιστών, γινόταν και αυτό το αδίκημα με άλλον τρόπο. Δηλαδή, έρχονταν επιστολές στο σπίτι ότι κληρονόμησες σε χαρτί, δηλαδή επιστολές. Αλήθεια! Δεν το έφτασα εγώ, κύριε Γκάρντ. Παλαιότερα, έρχονταν επιστολές ότι κέρδισες ένα χρηματικό ποσό από κάποιον κληρονόμο στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού. Και μετέπειτα ο τρόπος απόσπασης των χρημάτων είναι με τη μέθοδο της αντικαταβολής. Δηλαδή αρχίζει να σου λέει ότι για να γίνει εφικτή η μεταφορά του χρηματικού ποσού πρέπει να καταβληθούν κάποια έξοδα που αφορούν δικηγόρους, που αφορούν χαρτοσημάρσεις κτλ. Με αποτέλεσμα εσύ στην ελπίδα ότι θα παραλάβεις αυτών των χρηματικών ποσών δίδεις εσύ ο ίδιος χρήματα πληρώνοντας υποτίθεται αυτά τα έξοδα
Με αποτέλεσμα, αντί να πάρεις λεφτά, να δίδεις λεφτά και να μένεις άφραγκος. Χωρίς, άφραγκος. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, κανένας δεν θέλει να μας χαρίσει την κληρονομιά του. Κανένας δεν θέλει να μας χαρίσει την κληρονομιά του, ειδικά κάποιος που δεν μας γνωρίζει κιόλας και δεν μας ξέρει. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, αυτούς που ξέρουμε κάνετε τα κουμάντα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάρκα μου, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.